Ο Πλάτων γεννήθηκε σε μία περίοδο ταραγμένη. Η Αθήνα βρισκόταν ήδη σε έναν πόλεμο που θα καθόριζε τη μοίρα της σε όλα τα επίπεδα. Τώρα ο εχθρός δεν ήταν κάποιος ξένος όπως στους Περσικούς πολέμους. Αυτή τη φορά πολεμούσε ενάντια στη Σπάρτη. Ο Πελοποννησιακός πόλεμος ξέσπασε το 431 π.Χ. και διήρκησε πολλά χρόνια. Μετά το θάνατο του Περικλή, οι διάδοχοί του αποδείχθηκαν ανίκανοι να αντιμετωπίσουν την κατάσταση, καθώς ενδιαφέρονταν μονάχα για το δικό τους συμφέρον. Τελικά, μετά από 28 χρόνια πολέμου, το 404 π.Χ. η Αθήνα θα γνωρίσει μία πικρή ήττα από τους Σπαρτιάτες. Οι Δημοκρατικοί θα καταφύγουν στη Θήβα, τα Μέγαρα και το Άργος, ενώ οι Λακεδαιμόνοι θα επιβάλλουν την ολιγαρχία των 30 τυράννων. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και δύο θείοι του Πλάτωνα, ο Κρητίας και ο Χαρμίδης, οι οποίοι του ζήτησαν να λάβει μέρος στη διακυβέρνηση. Ο Πλάτων, όταν ήταν νέος, ήθελε, όπως και πολλοί νέοι της εποχής του, να συμμετάσχει στην πολιτική ζωή της πόλης του. Ωστόσο, η άσχημη πολιτική κατάσταση τον απογοήτευσε. Γι' αυτό και αρνήθηκε την πρόταση του Κρητία και του Χαρμίδη και προτίμησε να απέχει από την πολιτική. Η απογοήτευση του Πλάτωνα θα γίνει ακόμα μεγαλύτερη όταν η δημοκρατία που διαδέχθηκε την τυραννία των 30 καταδίκασε το δάσκαλό του Σοκράτη σε θάνατο. Έτσι ο Πλάτων ασχολείται με την ανάπτυξη της φιλοσοφίας του και μόνο αργότερα θα προσπαθήσει να κάνει πραγματικότητα το όραμά του για το φιλόσοφο βασιλιά, όταν θα ταξιδέψει στη Σικελία και συγκεκριμένα στις Σιρακούσες.